Λοιπόν, για τον Ντέρμπι, ο οποίος ήταν ανέσυτος για 5-6 λεπτά. Μετά τον βγάλανε με το φορείο έξω. Εμείς εντωμεταξύ βλέπαμε την κατάσταση πως ήταν. Αποφασίσαμε να πάμε στα αποδυτήρια. Ναι, να σε διακόψω για να τα πάρουμε χρονική σειρά τα γεγονότα. Πώς αποφασίσατε να φύγετε από το γήπεδο? 2-3 ποδοσφαιριστές. Καταρχήν εγώ είπα και στους άλλους ποδοσφαιριστές, είναι ευκαιρία να φύγουμε τώρα, και αν το παιχνίδι πιστεύω ότι θα το χάσουν αυτοί, διότι αυτοί δημιουργήσαν τα επεισόδια, και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παιχθεί το παιχνίδι εδώ Ελλάδας-Ολλανδίας στην Αθήνα. Είναι. Διακομίστηκε ο Χαρίτου με φορείο έξω από το γήπεδο και εσείς πήγατε στα αποδυτήρια. Μετά ο διαιτητής δεν ήθελε να συνεχίσει το παιχνίδι, αλλά δέχεται συνεχώς πιέσεις από τον παρατηρητή τον Βέλγο και από τους...